Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Λίγες και ασθενείς βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν θα εκδηλωθούν αύριο στα Βαλκάνια. Στη χώρα μας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η σταδιακή εξασθένιση των βορείων ανέμων και η άνοδος της θερμοκρασίας. Για αύριο, λοιπόν, Παρασκευή, περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα υπηρετικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα δώσουν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 6 υποχρεώσεις στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος ουρανός. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, αρκετή ύγρασή το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει μόνο λίγη συννεφιά. Βαρδάρι σε θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ, υψηλές τιμές υγρασίας το πρωί, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένονται πολλές ώρες με ήλιο. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και την Καρδίτσα θα φτάσουν μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί δεν θα ξεπεράσουν τους 15 βαθμούς. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας περιμένουμε και στη Στερεά και την Εύβοια. Στο Μεσολόγγι η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Χαλκίδα τους 28 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο προβλέπεται λίγη και αραιή συννέφωση. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 16 έως 26 βαθμούς και στην Τρίπολη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μαΐστρο στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ και λιακάδες στα δυτικά. Στο Αργοστόλι η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννενα τους 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.